πασαριστά ξανά για τον Γκάλο. Σέντρα σούτ είναι αυτή από τον Γκάλο. Η κεφαλιά, κόρνερ πρέπει να είναι. Όντως, ο κύριος Παπαδόπουλος λέει ότι είναι κόρνερ. Ξαναδέχεται την μπάλα ο Πόνσε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί να γυρίσει ο Μελίσσας, μπλοκάρει. Βλέπετε πόσο πολύ δυσκολεύει το passing game των παικτών Τσάικ και την διπλή ζώνη άμυνας Λαμίας. Αναγκάζονται να παίζουν σχεδόν παράλληλο ποδόσφαιρο οι παίκτες Τσάικ. Τώρα δημιουργήθηκε ένα κενό και πέρασε μια κάθετη πάσα και έγινε και ένα σουτ από τον Εζεκίελ Πόνσε. Η πρώτη ουσιαστική τελική προσπάθεια της Τσάικ στο match, το 30. Για να δούμε η προστινή παλιά. Πέρασε ο Μπακάκη στο γύρισμα. Κακό είναι. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η άμυνα της Λαμίας πιάνεται στον ύπνο, ανοργάνωτη. Ξανά ο Πέτρος Μάνταλος. Ποιος βρίσκει λίγο χώρο για να κάνει μια σέντρα σουτ. Η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Δεν μπόρεσε να κάνει επαφή με την μπάλα ο Μελίσσας. Από αυτή την σέντρα σουτ του Πέτρου Μάνταλου. Στο 41 στημένη μπάλα για τη Λαμία. Ξανά έξω από την μεγάλη περιοχή. Πάθησε ο Κούλτ να διώξει, δεν τα κατάφερε. Μάλλον έκανε και φάουλ το σουτ. Δεν ήταν καθόλου κακό από τον Δημούτσο που βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Μάνταλος θα κάνει τώρα την σέντρα. Η κεφαλιά και φοβερή επέμβαση από τον. Πέρασε η μπάλα. Έκανε κεφαλιά ο Κλωναρίδης και δεν νομίζω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή. Κάνουμε αυτή την προσωρινή παλιά για τον Πόνσε. Ο Πόνσε έτοιμο να εκτελέσει. Κόρνερ είναι. Φοβερή η προβολή από τον Χρήστο Καρυπίδη. Ο Πόνσε ζήγησε το σουτ. Το επιχείρησε. Αλλά στα 37 του ο Χρήστος Καρυπίδης, εδώ θα το δείτε, του βάζει την προβολή. Για εξαλά στην επίθεση. Κεφαλιά από τον Πόνσε. 1-0 η ΑΕΚ. 18 γκολ ο Πόνσε σεζόν. Ο άνθρωπος γκολ για την Ένωση. Λύνει το γόρδιο δεσμό και βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ στο 63. Για να δούμε αυτή την επιθετική προσπάθεια της ΑΕΚ. Η ευκαιρία πάνω στη γραμμή, ή μάλλον για να είμαι ακριβέστερος, περίπου μισό μέτρο από τη γραμμή του τέρματος, ο Βάντερσον προλαβαίνει και διώχνει σε κόρνερ. Όντως ο Κρίστησιτς είναι αυτός που προλαβαίνει και τον Καρυπίδη και τον Μελίσσα, την έξοδο του Μελίσσα. Κάνει το πλασέ. Κίνηση του Κρίστησιτς, το τακουνάκι από τον Πόντσε. Από τις κόντρες ευνοείται το πλασέ άστοχο. Μεγάλη ευκαιρία από τον Λούκας Μπογιέ με το που μπήκε στο μάτς. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα να πετύχει το δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ. Τώρα θα γίνει σέντρα. Ο Μπερτόλιο πέρασε την κάθετη για τον Καρυπίδη. Έγινε το λάθος και τώρα η κάθετη για τον Λούκας Μπογιέ, ο οποίος αποφεύγει και τον Μελίσσα. Όχι, ο τερματοφύλακας. Θα είναι οι καθυστερήσεις. Ο Κρίστησιτς πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα έφτασε. Τον πάει προβολή 2-0. Η ΑΕΚ φτάνει σε δεύτερο τέρμα με τον Κρίστησιτς στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μια νέα σέντρα, η μπάλα φτάνει στο πίσω δοκάρι, το πλασέ από τον Αντίτο. Απίθανη επέμβαση από τον Μπάρκα. Καταπληκτική επέμβαση από τον Μπάρκα. Bueno, el resultado no es definitivo.